παιδιά, και Άρη Έλεν. Ειρήνη Ελένη, Άρη Έλεν. Τώρα δεν ξέρω αν το σκότωσα, μπες το μου κάτω στα comments, να το πω σωστά την άλλη φορά. Τέλος πάντων, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου το Zoeland. Εγώ είμαι η Ζωή, αλλά στο YouTube όλοι με ξέρουν ως Ζωή. Σήμερα είπα να κάνω το fall tag, δηλαδή το φθινοπορεινό tag. Ναι, δεν λέγεται μόνο και fall το φθινόπορο, λέγεται και autumn και fall. Τέλος πάντων, γιατί ήρθε το φθινόπορο και γίνεται το κλίμα πιο ζεστό και βραδιάζει και πιο νωρίς. Οπότε, ας μην τα πολυλογώ και ας πάμε με το βίντεο. Ωραία! Η πρώτη ερώτηση είναι: ποιο είναι το αγαπημένο σου φθινοπορεινό κραγιόν? Ναι, είναι αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Είναι αυτά τα δύο. Είναι ένα lip pencil, ένα μολυβιχνιό και ένα κανονικό κραγιόν. Και αυτά τα δύο είναι από την Mineral. Ναι, έτσι νομίζω λέγεται. Mineral Cosmetics. Και αυτό εδώ είναι το νούμερο 13. Και αυτό εδώ είναι το νούμερο 235. Δεύτερη ερώτηση είναι: ποιο είναι το αγαπημένο σου φθινοπορεινό μανό? Είναι αυτό εδώ το μανό που το έχω και στα χείλη μου. Στα χείλη μου λέω και στα νύχια μου. Και είναι το νούμερο 51 και είναι και αυτό από την Mineral. Ωραία. Αγαπημένα πράγματα την Mineral. Α, και η φωνή μου, συγγνώμη που είναι έτσι, αλλά είμαι άρρωστη. Ναι, συγγνώμη. Είναι σπαστική φωνή που το ξέρω. Τρίτη ερώτηση: ποιο είναι το αγαπημένο σου ρόφημα? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω συγκεκριμένο ρόφημα, αλλά φθινοπορεινό είναι πιο πολύ μου κάνει το τσάι. Γιατί τότε είσαι πιο πολύ άρρωστος, σε πονάει και ο λαιμός και παίρνει συνεχώς τσάι, χαμομήλι, φλαμούρι. Για μένα είναι το τσάι. Παρόλο που πίνω χαμομήλι, το ίδιο είναι τέλος πάντων, πάνω κάτω, τσάι. Τέταρτη ερώτηση: ποιο είναι το αγαπημένο σου φθινοπορεινό κερί? Δεν έχω συγκεκριμένο κερί, φυσικά δεν έτσι πολύ μου αρέσουν τα κεριά, αλλά ένα που είναι το καλύτερο κερί είναι αυτό εδώ. Είναι κόκκινο και μυρίζει σαν φράουλα. Είναι αυτό εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν το ανάψω, αν θα μυρίζει φράουλα, αλλά τέλος πάντων. Η πέμπτη ερώτηση είναι: ποιο είναι το αγαπημένο σου αξεσουάρ, παπούτσι, ρούχο? Για μένα το φθινοπορεινό είναι αξεσουάρ. Είναι αυτά εδώ τα παπούτσια που είναι Stan Smith, Adidas. Και επίσης είναι και αυτός εδώ ο σκούφος που φοράω. Και δεν το παρατηρήσατε, όλα αυτά τα ρούχα ταιριάζουν μαζί. Δεν ξέρω, στην τύχη τα έβαλα. Δεν είναι στημένο, δεν. Όχι, δεν. Όχι, όντως δεν είναι. Λοιπόν, έκτη ερώτηση είναι: ποια είναι η αγαπημένη σου μυρωδιά? Δεν έχω καμιά μυρωδιά που να με θυμίζει φθινόπωρο, αλλά μια συγκεκριμένη είναι τα βρεγμένα κόκκινα, πράσινα, πορτοκαλί, κίτρινα, καφέ, φθινοπορεινά φύλλα. Τα μυρίζεις και σου έρχεται φθινόπωρο. Ό,τι εποχή και να είναι, να είναι καλοκαίρι, να είναι άνοιξη, να είναι χειμώνας, πάντα θα σου θυμίζει αυτή η μυρωδιά φθινόπωρο. Δεν ξέρω γιατί, μη με ρωτάτε, αλλά έτσι είναι παιδιά, δεν. Έβδομη ερώτηση είναι: αγαπημένη
Θηνοπορεινή ταινία. Θηνοπορεινή, κοιτάξτε. Επειδή στην Αμερική, βασικά όχι μόνο στην Αμερική και στο εξωτερικό, τότε είναι απόκριες το φθινόπωρο, τον Οκτώβρη. Εμένα τότε μου αρέσει να βλέπω την ταινία Το Τεραστόσπιτο. Άμα δεν την έχετε δει, να σας πω λίγο την περίληψη. Είναι ένα σπίτι που έμενε ένα ζευγάρι. Και τότε η γυναίκα πέθανε και την έθαψε κάτω από το σπίτι. Και από τότε το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Τερατόσπιτο, γιατί η πόρτα υποτίθεται είναι το στόμα, τα παράθυρα είναι τα μάτια. Και άμα πας πιο βαθιά, κάτι δεν ξέρω τι, είναι η καρδιά του. Και τρία παιδιά το βλέπουν αυτό, το παρακολουθούν και θέλουν να δουν τι είναι. Και μπαίνουν μέσα στο σπίτι, κοιτάνε μπλα 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 μπλα. Οπότε να μην σας πω όλη την περίληψη, για να πάτε να δείτε την ταινία. Τερατόσπιτο λέγεται, να πάτε να τη δείτε τώρα. 8η ερώτηση είναι... Έλα... Αγαπημένο φαγητό. Δεν έχω αγαπημένο φαγητό, αλλά πιο πολύ φθινοπωρινό φαγητό μου κάνει το κέικ. Όχι κέικ με κακάο ή με πορτοκάλι μέσα, σκέτο κέικ. Κέικ, αυτό το κανονικό που κάνουμε. Είναι τέλειο, λέμε. Όντως σου θυμίζει φθινόπωρο. Σε μένα ναι, για εσάς δεν ξέρω, αλλά σε μένα μου θυμίζει τόσο πολύ φθινόπωρο. Ένατη ερώτηση. Ένατη, ναι. Είναι αγαπημένο πράγμα για το φθινόπωρο. Πράγμα, τι εννοεί πράγμα τώρα? Πράγμα μάλλον θα εννοεί της αρέσει το φθινόπωρο. Ότι είναι έτσι αυτό εδώ το ζεστό το κλίμα. Ότι βραδιάζει νωρίς, ότι πηγαίνει σχολείο. Σας αρέσει? Τα ρούχα, χειμωνιάτικα, ενώ τα ζεστά, όπως το σκούφο. Είναι πολύ ωραίο αυτό το κλίμα. Και ας πάμε τώρα στην 10η και τελευταία ερώτηση. 10η, πάμε για να δούμε τι λέει. Η 10η ερώτηση είναι: ποιο είναι το αγαπημένο σου βίντεο για να βλέπεις το φθινόπωρο? Και φυσικά είναι τα back to school και τα fall tags. Αυτό είναι το αγαπημένο μου, να βλέπω το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πράγμα, βίντεο βασικά, που να βλέπω το φθινόπωρο. Κάπου εδώ τέλειωσε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, κάντε ένα share. Αφήστε με ένα comment γιατί τι θα θέλετε να δείτε στο επόμενο βίντεο. Και κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Είναι εκείνο το μεγάλο κόκκινο κουμπί. Και πατήστε την καμπανούλα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για καινούρια βίντεο!